Γεια σου Σάγκη Κέρβερε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ την έχω, ε! Νάτι, εδώ είναι, ε! <laughs> η πελάρα λοιπόν που είχαμε ήταν ότι ήμασταν αχόρταγοι. Ε, Ξέρετε τι είναι, η, να παρακαλάνε οι παίχτε του Απόελ να θέλουν κλήρωση. Να θέλουν αντίποση. Δηλαδή, ε, λέγαμε να κληρωθούμε είτε με την Πενφύκα είτε με τη Μαρσέικ για να περάσουμε στι πτήσει. Ρόμπι, καπέμουν, Δεν ξέρω. που είναι τώρα που είσαι. ρε! σα που. Αφού είσαι, ρε. Αφού είπες, έπιασες εξώστη. Έκανα το γυαλί, τσεσάρισα και τα Γιατί και όλοι που ασχολούνται ο κόσμος δεν παίζει μπάλα, όμως ο κόσμος του αποέλ και μπάλα και σκοράρει και αμήνεται. Έχουμε εμπίσει στην ομάδα, έχουμε εμπιστοσύνη στον πλάνο των φετινών της

Ωραία, ρε. Κουλάστησες, αλφί μου. Τι πτώμα να ρε. Ευχαριστώ που μου κάμετε και καφέ. Ε, ναι, ρε, εντάξει. Ζήτω, γιάννου σου καθαρίσμα να έχουμε έτσι, ρε. Πόσα χρόνια είσαι, εντάξει. να πιάνει το πρωταθλήμα. Τι θέλουμε, τίποτα. Τίποτε, ρε, τίποτε, ρε, για όνομα. Αυτό λοιπόν. Να πω μια κουβέντα που ο φίλος μου, για το θέμα της κλήρωσης ε, υπάρχουν κάποια applications που κάνουν την κλήρωση αυτόματα. Δυστυχώς επειδή τα δώρα γίνονται για τα μέλη του Patreon δεν μπορούμε να βάλουμε τα μέλη του Patreon μέσα σε ένα application εν να προσπαθήσουμε να δούμε πώς να κάνουμε να φαίνεται με κάμερα για να και πιο αξιοκρατικό και να μην έχουμε θέματα και μια και ανάφερα τα δώρα δεν θα να δούμε τώρα να το αξίγει, είναι μια μίσιο τζάμπο. Λοιπόν, τα παιδιά και προσωπικοί μας φίλοι και ουστρής και Αγνία Αβουελίστες που το Αστρομερίδι είναι πολύ λεγεντάριο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας στο Αστρομερίδι, με παιδιά δικά μας. Στα παιδιά μας το Αστρομερίδι, που έχουν πολλά δυνατότητα στο σύνδεσμο. Και πολλά Λοιπόν, προχτές, έδιωσαμε τα με τρία το συγκεκριμένο φούτερ είναι του Legendary και αυτό θα κληρωθεί την επόμενη βδομάδα για τα μέλη του Patreon, για όλα τα μέλη του Patreon. Θα προσπαθήσω να βρούμε έναν τρόπο είτε να γίνεται μπροστά στη κάμερα είτε κάπω για να μην έχουμε θέματα. Λοιπόν, και ξανά από όλη την ομάδα του Orange Legacy υπερευχαριστούμε που μόνοι τα χαιρετίσματα σας και για τον Τόπερ Μαντζιπάνο, σας αγαπούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε συντόμως, γιατί άκουσα ότι αν μην έρθω ο φούτερε με πιανό, να πιάνε η πυρήσια κόμπη και να έρθουμε. Όχι, τα κοπέγια, η αλήθεια Οπότε πάω τα μαγκάκια να μόνα τους. Δεν χρειάζεται ως πίσω. Όμως είπα μου, πραβώ Τζιπάνο να πιάω τα Αν

Λοιπόν, nah, δεν μου τα λέει ο Ροσοκράτης. Πριν να πάμε, εγώ, επειδή θα είμαι εκκατασμένη φίλε; Α, δεν σου λέω εχπλήξεις σήμερα. Yeah. Ah, ποιος Και μου το δω. Είμαστε Made in China, ρε κομπάρε. Είμαστε οριζιόνιοι από τον coach. Οπότε, επειδή είμαστε δεν τα Λοιπόν, Τον Εντάξει, αν κάθε το πίκας, επειδή ο πίκας... Ε, είναι νότια, πολλά νότια. επειδή είναι και ο το παιχνίδι, ρε κουμπάρε, επειδή εγώ είδα το ρόλος του παιχνίδι, κάθομαι να το βάλουμε έτσι για τους φίλους της εκπομπής που μας βλέπω, ρε κουμπάρε. Διότι εκτός που την στατιστική, να πω κάτι

Τελόριο respect ήταν για μένα προσωπικά ήταν ο, ο MVP της αναμέτρησης. Και εγώ έπαιξα τον καλό του νομίζω η δουλειά που κάνουμε ο Ντάλσιο ήταν εξωματική. Λοιπόν, μαζί σου. Θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, διότι ήθελα να ξεκινήσω από τον MVP ρε κουμπάρε στο MVP τον Πάμε φίλο μας τον Μπέλετς. μορφό παιδό μου. που χρειάστηκε ρε φίλε, οι οποίοι επίση μετά από τούτο βάλω στον το σκιό ήταν αλάθα στρίπλ. Και ο Ντβάλι και ο Σούσιτς. Γιγάντας. Ναι. Γιγάντας. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μαροκινό κομμάντο, ο, ο οποίο έκαμε τα λαθούσκα του. Έκαμε τα λαθούσκα του. Εντάξει ρε που πάω. Έκαμε τα λαθούσκα του, αλλά δεν ήταν τραγικό, δεν έκαμε κάτι κακό το οποίο εστίχησε στην ομάδα. προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα. Ο, 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 ο φίλος μας ποτάτο, ο 19χρονο Superstar από Βραζιλία ήταν πάρα πολύ καλό. Επιτέλου. Ναι, σε σύγκριση με το την Ανόρθωση. επιτέλου έκανα το Σαμπότσε να χάσει μια ζωή. Θέλω να σου πω ότι. Εντάξει, απλώ με την την Λοιπόν, πάμε φιλέ. Αρφέ μου ήταν ο Σαρφό. Έκανε μαπάν, έκανε που έπρεπε να κάνει, κουμάνταρε. Μαρκάρισκι. Ναι. Εγώ δεν μου άρεσε Ότι

<Άξι> τι να πεις πει για τον άνθρωπο με τον Ράσταμαν μας. Ρε φίλε, Ράσταμαν vibes ρε φίλε. Ρε φίλε, έτσι, εγώ ρωτώ τα τσούς και ο εσείς ε, περιμένετε πως ονοβάλη, έτσι πως Ήταν... φίλε, εγώ η ώρα 12...

Τώρα ρε φίλε έδειξαν ότι μπορεί να στεγιώσει τον τεσπάσεις Φίλε, εμάθαμε Δρομερά σημαντικό είναι η φράση που έχεις κυρίες βάλεις ναι. Εμάθαμε ότι γίνεται μια σκέψη το καλοκαίρι να φύγει Και ότι ο... Εκράτησε τον Ο δικός μας τον ναι, ο Ρικάρτος Απίντο είπε ότι αφήστε τον και μαζί μου ένα άλλο σπέχτη ναι, ναι. Πράγματι είναι παιδιά ε, Μιλούμε ναι. για... Α, στον κορτ της Ευρώπης Μιλούμε για πράγμα 6-8 ασίστ ναι, ναι. Ε, εντάξει, ο δεκαδέσσερις σε έναν κόλ απολογισμό, ρε φίλε, νομίζω δεν μπορεί κανένα και παραπονών που τον καλά. Κανένας, κανένας Νομίζω ότι πρέπει να τρεπούμαστε να Θέλω να, εσύ, εσύ που είσαι πιο αναλυτής της παρέας, θέλω να μου πεις για το, το πόσο βοήθησε τον, τον καλά ο ρόλος του Ρόνι. Αν νομίζει ότι βοήθησε ή. whatever. Πε μου, το βλέπει. <στονίλισμα> Κοιτάξτε, βοήθησε το, το, τον, τον καλά, διότι είσαι έναν πιο γλύωρο μπροστά του. Οπότε δεν μπορούσε ο ίδιο να, κάνει να... κάνει επιλάσει στο. Ο Δόνε όμω δεν το εν... βοήθησε ουσιαστικά, με εξαίρεση μια αυτοφασή. Δεν βοήθησε ουσιαστικά. Αλλά καταλαβαίνω ότι ε, η παρουσία του όμω του Δόνη

έκαμε διαχείριση, διότι η παιδιά σημασία, δεν είναι το θέμα να παίξουμε και να, να βάλουμε πέντε, πέντε κάθε παιχνίδι, παιδιά. σημασία είναι το αποτέλεσμα στην παρούσα φάση. Δεν σου κάτι, το βλέπω εγώ. ακούω τα που έτσι έμπαιζα και να την πάθουμε. Παιδιά, κάνουμε καλή διαχείριση. σου κάτι, εγώ και πέρσι η και να φάμε πούτες και δεν συμφωνείς το πράσκημα. Όχι, όχι, όχι. Να παίζεις όσο πρέπει και όπως πρέπει να νίκες μου και πόντι, είμαι Σημασία είναι η ουσία του δύο σαν η ουσία, Ναι, ακριβώς. βλέπεις και εσύ ότι ξεκίνησες τα play-off και ακόμα είναι το πράγμα δείχνει που δίνει ο προπονητής μας στο να μην

γιατί πάνε οι γυρίσμοι που κάνουν όλοι οι παίχτες μαζί. Και ο προπονητής, ρε. Ναι, Τα πράγματα, το κλίμα είναι εξαιρετικό. Πρέπει να απαντήσω το πράγμα. Ο προπονητής δείχνει ότι των προπονητών είναι... Καθηγητής. για μένα, φίλε. Εντάξει. Αν με είδα κομπελός, στην Κύπρο, Που η αλήθεια λέγεται, μετά την

αλλά εγώ θα το βάλω μαζί με τον, mm -hmm. τον Ρασταφάρι που τα χάει. Γιατί όσον και να το πεις, και είναι η έμπνευση πίσω από να ξεφτυλίσεις μια άμυνα όπως η Σπάφου που για μένα είναι ποιοτικά. Και να το κάνεις να φανεί τόσο απλό, ε, νομίζεις ότι και ούτε τουλάχιστον να είσαι παλία. Αλλά αντάλσιο, μας είπε respect, ρε φίλε, δεν έχω, κάτι άλλο. Πάνω και μου. Για μένα, FVP ήταν ο κόσμος που εδώ και mm. όπω του Σίλου με στο γύπεδο, <coughs> Ακανεσίρα, εκούντισε την ομάδα να βάλει που, το πρω... που τα πρώτα δέκα λεπτά έναν τέρμα. Μια ομάδα που ίσω δείχνει κουρασμένη. Η δική μα αλλά, η δική μας <coughs> ομάδα ναι. δείχνει κουρασμένη, <coughs> αλλά εντάξει, έτσι μπορούμε να σα γιατί έχουμε και πολλού παίκτε κάποια ηλικία. Άρα δηλαδή, είναι <coughs> η ποιότητα κρατάτε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάνουμε διαχείριση δυνάμεων και την ίδια στιγμή έχουμε την ποιότητα να κάνουμε το πράγμα. Δεν εύκολο πράγμα να το κάνουμε το πράγμα που μπορεί Ξέρει το. Φίλε, ευκάλω το καπέλο. Η αλήθεια, η αλήθεια λέγεται, η αν μπορούσε να γιατί ξέρετε, είπαμε εγώ είμαι πιο στα Η γιατί θέλουμε να το πιάμε, είπαμε, και για τους οικονομικούς λόγους, αλλά και για λόγους περηφάνειας που να το πιάμε. Μπορεί φορά να, να κακίζουμε λίγο, να κάμε το να μην κάμε το άλλο. Τούν φορά, όπως και όλα τα λαμβάνια λοιπά, τούν φορά ο κόσμος γιάντζαμε. Έδειξε και η Ανατολική ότι είναι μαζί μας στο παιχνίδι, ακόμα και η Δυτική. Ήταν ένα βήμα που πρέπει να πατήσουμε πάνω και να Ooh. Είμαστε το κάτι του πατήκου σύγχρονο στην Κύπρο. Νιώθω ότι ακόμα μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο, αλλά μας και έτσι λάβει που μας πιέζαν πολλά. Εμπήκε ο κόσμος τέτοια Δεν μου τα άλλο. Πάμε στο παιχνίδι. Θέλω να δω κόσια συγχαρητήρια μου στο Σίδες μόνο ο οποίος στο 57ο λεπτό οργάνωσε κάτι συγκινητικό. Πολλά συγκινητικό

εννοείται ε, όσο ζούμε και αναπνέουμε θα δούμε το σεβασμό μας σε ανθρώπους που για, για τσίνους μιλούμε ελληνικά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αγγλικά τώρα που συζητούμε. Οι οποίες σκοτωθήκαν για την ιδέα της Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, όμως, του έχουμε πούμε εγώ ακόμα ένα πράγμα που να, προσθέσω, <συσί> το που είναι ότι την ώρα που γίνεται Δεν τρία

ήταν ο λόγος ίσως που είμαστε δαμε και έχουμε ακόμα και ο Σαπίντο, διότι τότε το μέλλον του Σαπίντο βέβαιο. ήταν αβέβαιο. Ήταν αβέβαιο. Ήταν κάτι χειρότερο Ναι, διότι ήταν το τελευταίο μας που είχε κάτσει στον πάγκο πριν να φάει την τιμωρία. Επειδή ήταν αυλήθες βασικά. Ναι, οπότε σκέφτομαι να, να μένετε να μένετε το παιχνίδι. Εντάξει παιδιά, εμπαίχτης του ρόστερ μας, πέρα από την πλάκα και πράγματα, νομίζω ότι να το σεβαστούμε τουλάχιστον όσο εμπαίχτης του Αποέλ,

την κάθε που να φτιάξει αριστερά ο εξτρέμ Εντάξει, για να το βάλει ο Πίντο μέσα, παιδιά. Ε, τουλάχιστον ο Πίντο απέδειξε μας ότι κατέχει ένα κόμμα παραπάνω από εμάς. Το ποδοσφαιρό. Ε, να μην είμαστε τρίτης, παιδιά. Ε, πιάνε τρεις πόντους με Παφού και να βρούμε κάτι κακό να πούμε. Είμαστε όλοι αγχωμένοι, όπως και εσείς, όπως και εμείς, και

για την Πάφο. Νομίζω να λύσαμε τα πουλά σε μέσε άκρε. Νομίζω να χρειάζεται να πούμε κάτι. Πάμε παρακάτω. Έχει κάτι όμω που δεν έχει σημείο τον την Πάφο τρει φορέ και με ένα μηδέν. Ναι. κάτι άλλο είναι το πρόβλημα. Για του φίλου Τσεμπάκ, τον καλά. Ναι. Το Τσεμπάκ είναι το τσεμπάκ, ζωσμένος. Ζωσμένος ο Είμαστε, τρία έτσι τρία έτσι Λοιπόν, θέλετε πριν να ακολουθήσει η έκπληξη να μπούμε λίγο για τον Άρη, γιατί όπως το κάνουμε, τεράστια σημασία. δεύτερο ρεγόντα. Ναι, ναι τεράστια σημασία ναι, παιχνίδι. Ε, Επιστρέφει σίγουρα ο Πέτροβιτς. Τουλάχιστον να, ναι, ναι, το να έχουμε εξάρι. Ναι, να έχουμε εξάρι, εξάρι ναι. Να χαρώ. ναι.

να συμβούν και ο τρία, τέσσερα, πέντε μάρες το χρόνο το οποίο έπαιζε μια αρκετή σεζόν έτσι. Απλώς να πούμε κάτι για τους φίλους της στατιστικής πίκα ότι από τους παίκτες που έχουμε στο ροστερ το Αποέλ τη στιγμή τα παραπάνω προαθλήματα τα έχει ο Σούσιτς. Ξέρω εγώ φρέμ. Ναι. Έχει, έχει 8 πρωταθλήματα. Ο Σούσιτς έχει 9 με το φετινό 10,

τα πράγματα, ρε φίλε, διότι έχεις την πίεση. Λοιπόν, ξεκίνησα να ρίξω μονάρι, μπέ μου τα λίγο, είναι τόσο το βλέπεις. Τι νομίζεις να γίνει, να πάει ο πίσω, να ξαφνίξει εξαρίνο πελός, να το βάλει στο τόσο το βλέπεις. Αν δεν πρέπει να μιλούμε τώρα. να κάνουμε την ανάλυση του η ώρα 9 και 3, διότι πολλέ φορέ ρε δεν Ξεκινάει 7, 7, ξεκινά 7, 9 και 3 θα είμαστε νικητέ. Δεν είναι <συσχετίες> είναι <συσχετίες> η ώρα 7 Μάρτ. Και για του φίλου των προβλέψεων, η πρόλεψη δική μου είναι ότι θα κερδίσει το απόλυτο με 2-1 ρε φίλε. Okay. ένα, έναν κόλλο είναι ο Φάμεν. Είναι... Το απόλυτο μα θα κερδίσει. Λοιπόν, η εντεκάδα μα τώρα ρε φίλε, εντάξει, ξεκινούμε από τα δεδομένα. Μπέλετ. Θεωρώ εγώ ότι ο Κωνσταντίνο φέρνει να τον προφυλάξει για παρακατό. Οπότε οι τέσσερι τη άμυνα είναι ήδη, δηλαδή σούσει, βάλει. Τσεμπάγγευτε. Ε, uh, ναι. Ε, θεωρώ δεδομένη για μένα την παρουσία του Πέτροβι στο, στο, κέντρο. Ε, προσωπικά πιστεύω ότι θα παίξει μετά τη σούση αρφό. Νομίζω ότι η, το βιγιαφάνιε, όπω το βλέπω εγώ, διότι ο Σαρφό έδειξε ότι ένα ανεβασμένο και θέλει κάποιον να κρατήσει λίγη μπάλα και πράγματα. Νομίζω, ναι, νομίζω εγώ ότι με το ανέβασμα του Σαρφό διεκδικεί στο να κλέψει τη θέση που είναι αντεκάτα από διότι οντάξει οντάξει το okay. Εντάξει, ε, ο Ντάλτσι όνει την Οκ. Εντάξει. ο Μαρκίνο και ο Ντογκαλά επίση ενδεδομένοι. Ούτε τόλου, με τι εφικούν τζιγού εδώ. Και θεωρώ ότι ε, τότε θα ξεκινήσει με τον δεν θα ξεκινήσει με τον Να εγώ, <σοπό> το ότι είναι η προσωπική μου εκτίμηση την Κάτι που είπα πριν, ο ο εξιάσα, εγώ πιστεύω ότι ο λόγο. Ξεκίνησε

να κερδίσει ταχύτητα για να ανοίξουν τι γραμμέ και να βρίσκουν εκτρέψει του χώρο; Ακούσε τσου, Μπίντο, είπε στι δηλώσει του ότι ο Δόνη έξανα έπαιξε στη Γερμανία ξανά στη συνέχεια Έξανα έπαιξε πολύ φορέ στη Σουκαρδί. Ναι, οπότε έδειξε ο ίδιο στην στη Γερμανία, ρε φίλε, η θέση του η ακριβή έντια ήταν ακριβώ ήταν το, το λεγόμενο το, το, SS, το second striker. Second no, striker, ναι. ναι τούτη τη θέση είναι παίζε, <στάζε> <στάζε> στερφο, ρε φίλε, ναι. βάλα, δώσεις, ήταν center for, φίλε, ο βαρετό, ήταν ναι. Ήταν ο second striker. Έτσι ήταν η θέση, και ήταν η θέση. Εντάξει, το Αβουέλ έμπαιζε με 4 4 με σπάνια να γυρίσουμε το παιχνίδι μα. Πρέπει να του σε

Πα στην κερκία του Άρη. Πα στο Αλφαμέγα ή άλλε ομάδε. Έσαι ο Άρη στην την πολιτική. Μάλιστα. Λοιπόν. η αλήθεια, λόγω τη πορεία, που είναι αρχή του προαθήμα, ξέρω εγώ, εντάξει, εκτό τη πρέσβη και τρει αγωνιστικέ που είχε τα πατήματα μα, η ομάδα εμένα κάνει έχω εμπιστοσύνη. νιώθω ότι ο Ελφεδό μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε μα είτε εντό είτε εκτό. δείχνουμε η ομάδα ότι αποφάσεις θα χτίσεις τον προπονητή μπορεί να κλαίσει ο κοιοδήποτε αντίπαλο λιόν μακριά. Νομίζω πως είπε εσύ έναν μια πρώτη ευκαιρία αν κάνουμε την πρώτη μας νίκη μες το αλφαμεγά τώρα. Γιατί αν το σκεφτείς... Να είναι η... πιο γλυκιά ρε το. Ναι ρε φίλε, είναι και θέμα γλυκιά. Έναν το ίδιο πράγμα όταν γίνεται με το Αποέλ Πάφος. Γιατί mm. αν δεν είσαι στον Άρη, παίζει ο τριός τεράστος με αξίους πάλι. Άρα, αδερείς τον Άρη και ευτυχεί ΑΕΚ ομόνια, εκτοξεύεσαι, ρε φίλε. Εμείς όμως πρώτα να κερδίσουμε τον Άρη, παίζουμε πρώτη, εκφράζουμε δευτερή. μου σε καλό τσεκάρε, μετά που πριν που η ομόνια με Λοιπόν, εμείς να δερούμε τον Άρη πρώτα και που ό,τι έρθει. Λοιπόν, Νομίζω, άμυνα...

θα τίνω να συμφωνήσω μαζί σου, αλλά... Δεν είναι καλές εύκολα βίντεο θα είναι σπίτι να Όχι, όχι, ένα, ένα λούπου το περνώ. Ε, μιλούμε ότι ο Άρης επιθετικά εγκαλύτως πριν πάφω. Για μένα, τουλάχιστον. Ναι, μένω γεύτε. Επίσης πολλά καλά προχτές και είχε κάποιος κοιμήνας και με τις εμφανίσεις και χάρηκα τον πολλά.

ήταν έναν ταξί που 14 του Φλεβάρι του 2012, 12 χρόνια πριν, πολλά σημαντικό. Είμαι ακόμα ερωτευμένος, μπορώ να πω. Δεν ήξηκαν έτσι. Σοκράτη μου. Φίλε, να μου να πούμε για την νύχτα. Νομίζω ότι είναι μια νύχτα που αφ θα αφ ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας, ρε. φίλε. Να θυμόμαστε, δηλαδή... Ε, ακόμα και την περιγραφή που ακούμε που ήταν ο Πεντεβήνος, ρε φίλε. Ναι. Στην περιγραφή, εμένα, ρε φίλε, σηκώνω τρίχα μου. για μόνο να μάθει κάτω, ρε φίλε. Ποιος ήταν πίσω του, ποιος ήταν μαζί του που του να το πιάει, ο Μαλέκος. Να το πιάει ο Χιώτης. Μπράβο, ρε Χιώτης. Μπράβο, ρε Μπράβο, ρε Γεια σου,

Πραγματικά είναι σαν να, σαν να είναι χτες, σαν να εκείνη αυτή η μέρα ε, είναι μένει αξέχαστη για όλη μου τη ζωή, ε, για όλη μου την οικογένεια ε, και πιστεύω για όλον τον κόσμο του, του Απόελ και όχι μόνο. Άρα. Πραγματικά ακόμα και τώρα στην, ε, με σταματάνε εδώ, Αθήνα, Ελλάδα, ότι. Δεν είναι συνδεδεμένο πάντα με το ΑΠΟΕΛ. Όποιο με βλέπει, ρε, τι έπιασε τότε. <laughs> είναι αυτό. Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Πώ ήταν η ψυχολογία σου, Διονύση, τότε που θεμάσαι, να σου γυρίσουμε τον χρόνο 12 χρόνια πίσω, όταν άρχισε η διαδικασία το πέναλτι. Ε, έτσι με αυτοπεποίθηση, ε, είσαι ε, 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 διαβασμένο για το που θα εκτελέσουν οι, οι παίχτε τη Λιόντα πέναλτι. Σε, όλη τη, σε όλο το Champions League, σε όλη τη διαδικασία, ε, είχαμε αυτοπεποίθηση. Και αυτό φαινόταν μέσα στο γήπεδο. Φαινόταν, δηλαδή για να πάει να παίξει ε, κόντρα σε αυτές τις ομάδες, να τις, ε, να τις παίζεις τα ίσα, να τις κερδίζεις. Ε, πραγματικά είναι, ε, πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση 200%. όχι μόνο 100% και το είχαμε. Το ίδιο λοιπόν συνέβη και στα πέναλτι. Ε, ε, χαρακτηριστικό είναι ότι στο πέναλτι του, του Λακαζέτ, την ώρα που ερχόταν ο Λακαζέτ να εκτελέσει το πέναλτι, ε, ε, το μόνο που έλεγα ήταν... Ε, εντάξει, δεν μπορώ να το πω. Ε, δεν θα, ε θα πω ολόκληρη πέρας πέρας. τη φράση. Εδώ λες ό,τι θέλεις. Εδώ δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι θέλεις λες. Δεν υπάρχει αρχή ραδιοτηλεοράσης εδώ. Δεν, δεν έχει πει. Όχι, όχι. όχι πέγι, έχει. Πέγι. Εσύ πες το, θα φτιάξουμε εμείς, δεν έχει <laughs> Εντάξει, εμείς, αυτό που έλεγα, όχι ρε, Πουστι... Ε, <στηρήθη> στη Γαλλία, <στηρή> <στηρή> δεν θα άλλη άλλο. Πραγματικά το πίστευα και το μορμουλήσα μόνο μου. Ήταν αυτό που πάει τώρα να μιλήσει στη Γαλλία. Σωστό, σωστό. Να <στηρή> πούμε <στηρή> ότι εντάξει, ο Λαγκαζέ αν και νεαρό τότε, μετά εξελίχθηκε σε ένα παίχτη ελίτ. Ένα παίχτη που έξερε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Και αυτό, όπω και ο Μπαστό, ήταν τα δύο πιο ναρκτή που απέκρουσε. Αλλά θυμάμαι <στηρή> σωστά, από τα τέσσερα στα τρία ή και σε όλα, είχε παντεύσει σωστά τη γωνιά. Μόνο στο ένα είχα πέσει στην αντίθετη γωνία. Μόνο στο ένα. Στο πρώτο. Στο και πρώτο. επίσης ότι για τους φίλους της σταριστικής, ότι ο Γιωρίς μετά που έχασε τη μάχη με τον Διονύση ότι δεν ξανακέρδισε από τότε. Ε, στη διαδικασία του πέναλτι με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, είτε με την εθνική του, είτε με την τότενα που έπαιζε. Ναι. Δεν έκαταφερε. Νομίζω ότι του δημιούργησε σε φιάλτε Σε ευχαριστούμε γι' αυτό, διότι ήταν. Του δημιουργήσαμε, 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 δημιουργήσαμε δημιουργή. Ψυχολογικά. <laughs> σωστό, σωστό. Λοιπόν, πες μας έτσι λίγο, λοιπόν, το Αποέλ τώρα εσύ το βλέπεις, το παρακολουθείς, βλέπεις τα... Όσο μπορώ παρακολουθώ, όσο μπορώ παρακολουθώ, βλέπω τα, βλέπω, προσπαθώ να δω τις φάσεις, εντάξει, ολόκληρο παιχνίδι είναι δύσκολο να το, να το δω εδώ Ελλάδα, ε, αλλά όσο μπορώ παρακολουθώ και τα νέα παρακολουθώ, ε, απλά, ξέρετε, είναι πάρα πολλέ υποχρεώσει εδώ και... Είναι δύσκολο. Από τα παιχνίδια που είδε, τι ξεχώριζε στο φετινό Ναπούελ, Τι είναι αυτό που σου άρεσε. Ε, αυτό δεν έχω δει παιχνίδι ολόκληρο. Α δεν ολόκληρο έχεις παιχνίδι είναι παιχνίδι. Δεν έχω παιχνίδι. μόνο στιγμή. Δεν έχω. Που... Να σε ενημερώσω. Ναι, ναι, δεν δει δει έχω δει ολόκληρο παιχνίδι. Να σε ενημερώσω Αλλά να αυτό... ναι, που... ναι, ότι όλα τα παιχνίδια τα οποία είναι live στην Ελλάδα μέσω του του.NET. Είναι live μέσα. Το κοσμοτέ σπορτ. Δεν ο... είναι ο... όλα ο... τα ο... παιχνίδια. Δεν είναι όλα. Δείχνουν κάποια παιχνίδια κυπριακά, δεν είναι όλα. Ε, απλά αυτό που σου είπατε, δεν έχω χρόνο να δω. Λοιπόν, <laughs> πίσω <διότισή> Μου, <laughs> να σου πω. Εντάξει, αντιλαμβάνω πλήρω ότι η εικόνα που μιλά από μόνη τη που είναι για πίσω σου, αυτή προφανώ και θα ήταν ίσω και στην καριέρα σου, όχι μόνο στα Ποέλ, η κορυφαία σου στιγμή. Εκτό <laughs> από το παιχνίδι με τη Λιόν, αυτό στη Λευκοζία, Κάποια άλλη στιγμή που θα ξεχώριζες, που έζησες μέσα στο ΑΠΟΕΛ, ίσως από την πρώτη χρονιά στα Champions League ή κάποιο άλλο παιχνίδι συγκεκριμένη σεζόν, κάποια εμπειρία που θα θες να μοιραστείς μαζί μας. Κοίτα, πραγματικά, αν, δεν, αν ε, ε, αυτή η διαδικασία δεν οδηγούσε την ομάδα στους 8 του Champions League, ε, θα θεωρούσα ε, την πιο σημαντική στιγμή ε, η με την Κοπεχάγη. Το πρώτο Champions League. Η πρώτη φορά που πήγα στο Champions League. Ναι, ναι. Πραγματικά αυτό που, αυτό που, έγινε ε, στο παιχνίδι με την Κοπενχάγη, στο γήπεδο, ε, μπορώ να πω ότι ήταν περισσότερο ε, το πάθο που είχε ο κόσμο από το παιχνίδι με τη Λιόν. Η πρώτη ε, φορά ήταν ε, καλύτερη γι' αυτό. Ναι, ήταν έτσι όπω είχε έρθει ο τρόπο που είχαμε χάσει το 1-0 ε, στην Κοπενχάγη. Ο κόσμο που πίστευε επειδή είχε δει ότι την προηγούμενη χρονιά η ανόρθωση είχε περάσει, είχε καταφέρει να μπει η Champions League, άρα πιστεύω ότι μπορούμε και εμείς να το κάνουμε φέτος. Ε, πραγματικά ε, το πάθος που υπήρχε στο γήπεδο ε, και το επιβεβαιώνει βέβαια ακόμα και ο μεγάλος Πίτερ Μάιχελ που ήταν ε, τότε σαν στην τηλεόραση που λέει αυτό το πράγμα δεν το ξαναδεί πουθενά. Ε, πραγματικά ήταν αυτό το πάθος που είχε ο κόσμος τότε και η ομάδα δεν είναι, είναι, είναι απίστευτο. Λοιπόν, Διονύση, πώ νιώθει πώ θα περάσουν γενιέ και γενιέ από Ελιστό μαθαίνοντα το όνομα σου και βλέποντα τι αποκρούσει σου. Διότι αυτή τη στιγμή οι μικροί δεν σε ξέρουν, αλλά σε ξέρουν μόνο από την τηλεόραση. Αλλά αυτό θα κρατήσει, επειδή δεν νομίζω με την τωρινή κατάσταση να ξανακαταφέρουμε να φτάσουμε στου 8 του Champions League. Είναι κάτι αρκετά δύσκολο αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Και μέχρι, μέχρι στιγμή, εσύ είσαι ο ήρωα που πήρε το Αποέλ εκεί που το πήρε. Μαζί με του υπόλοιπου, φυσικά. Χωρί να θέλουμε να διηγήσουμε κανένα. Εντάξει, πραγματικά σίγουρα είναι πολύ τιμητικό αυτό. Το να, να, να μεγαλώνουν γενιέ αποελιστών θυμό, ε, ε, και να θυμούνται το όνομά σου. Για να επειδή είσαι συνδεδεμένο με την κορυφαία στιγμή στην ομάδα του, του Αποέλ. Αλλά πραγματικά. Ε, όπως τότε ε, δεν πιστεύα, δεν πιστεύε κανένας ότι ο, ποτέ η ομάδα θα φτάσει εκεί. Κανένα δεν το πιστεύε, κακά τα ψέματα. Κα, ο το πιο αισιόδοξο από δεν πίστευε στην αρχή της, ε, της σεζόν ότι η ομάδα θα φτάσει στου 8 και θα αποκλειστεί από τη, από τη Real Madrid της. το πίστευε. Όπως ούτε λοιπόν είπα. το ίδιο μπορεί και τώρα. Ότι κα, επειδή κανένα δεν πιστεύει μπορεί να, κάποια στιγμή να γίνει ένα ξέσπασμα. Ουσανδέν, είναι το ίδιο. Αν δεν ήταν η Ριάλη, νομίζω στον δρόμο μα, θα μιλούσαμε για τέσσερι ε, σήμερα, Διονύση. Γιατί υπήρχαν πολύ πιο βαρέ κληρώσει και βαρέκαμε και λίγο άδικοι στη, στη, φάση του 2008. Να το πω έτσι ότι ε, η, η, πελάρα που είχαμε τότε εμεί <laughs> στα, στα <laughs> πολιτήρια, γιατί θυμάμαι τα Κυπριακά, μην νομίζω, δεν έχω ξεχάσει. Ε, η πελάρα λοιπόν που είχαμε ήταν ότι ε, ήμασταν αχόρταγοι. Ε, Θέλαμε, ε, ξέρει τι είναι τώρα, Ξέρετε τι είναι η, να παρακαλάνε οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ να, να, θέλουνε κλήρωση, Μέρα, να θέλουν κλήρωση, να θέλουν δι... Δηλαδή ε, λέγαμε ότι να, 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 κληρωθούμε είτε με την Πενφίκα είτε με τη Μαρσέη για να περάσουμε στι. Και να σου πούμε στη ε, φάση αυτή το σύνθεμα αν το θυμάσαι θα πάθω σύγκοπη με το ΑΠΟΕΛΙΤ πρωτάδειο πρωτά, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή. το πιστεύαμε Διονύση μου. Δηλαδή, σε... yeah. φίλε, εγώ σε κάποια φάση, δηλαδή, το παρομοιάζαμε εμεί με την εθνική Ελλάδα. Ότι τη στιγμή που η Ελλάδα πήρε το Euro το 2004, ότι μπορούμε και εμεί να αρχίσαμε να πιστεύουμε στο θαύμα. Αν και νομίζω ότι αν το βάλει στην επιτυχία του Απόλυτο 8 με το, με το Euro τη Ελλάδα, το μέγεθο τη επιτυχία είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή, yeah. το να πάει η Κυπριακή ομάδα στου 8 με το να πάρει η Ελλάδα το Euro, Τράσεις, είναι, και οι δύο. Είναι, είναι πολύ διαφορετικό οι εθνικέ ομάδε με, το, με του συλλόγου. Mm -hmm. Μπορεί η ομάδα, η μία ομάδα να έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει από εθνικέ ομάδε και να είναι στο είναι... Μια ομάδα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσει η ομάδα τόσο ψηλά. Διότιση μου, να σου α... πω αυτό που έντονο ο Κράτη που λέει αν δεν ήταν η ίσω να μιλούσαμε για τέσσερι, είναι απλά για να καταλάβει το μέγεθο αυτού που καταφέρατε, κάνατε τόσε χιλιάδε κόσμου να πιστεύουν. Γιατί όταν λέμε Μαρσέιλ, και είπε φίλε. Εντάξει, να μην τα το νούμερο, τον Μιλούμε για τεράστιου συλλόγου. Από ελεθνικό ζάχνο. Ναι, μιλούμε για τεράστιου συλλόγου τη Ευρώπη. Κι όμω εσεί με την απόδοσή σα και με τον μαέστρο των στρατηγών στον πάγκο, μα κάνατε να πιστεύουμε. Και ακόμα και τώρα το λέω και το πιστεύω, πω θα του βγάζαμε. Αυτό είναι ξεκάθαρα κάτι που πρέπει να το πιστωθείτε εσεί σαν παίχτε που βγάζατε στο γήπεδο έναν πάθο και μια πειθαρχία βάσει των οδηγιών του στρατηγού, που δεν έχει προηγούμενο και ξανά, μετά από δύο χρόνια, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτό που ζήσαμε, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι μόνο ευχάριστη σε μένα, όλη η ομάδα. Όλη την ομάδα. Μπράβο από, τον, από, το, από, τη διοίκηση, από την κεφαλή, από τον πρόεδρο μέχρι τον το τελευταίο, το, το, φροντιστή, το φύλακα στο, στο γήπεδο. Το ήταν μάιο, ε, πραγματικά ήταν, ε, ήταν ό, ό, όλοι μαζί. Δεν, 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 μπορείς να πεις ότι ένας το έκανε. Δεν, γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το Και μάιο... πραγματικά είναι... Λοιπόν, Μέσα λοιπόν, δηλαδή, το, το Μάιο, προγραμματίζουμε ένα μεγάλο πάρτι στον εξώστην, τον οποίο εξώστην εσύ έζησε. Εμεί έχουμε και τέσσερα χρόνια δυστυχώ να ζήσουμε. Πρώτο Ναι. Ε, θα σε δούμε στην Κύπρο, εάν το σηκώσουμε μετά από τέσσερα χρόνια, που θα το σηκώσουμε. Ήταν <laughs> είναι δύσκολο να, κατέβω να κατέβω εκεί. Όπω είπα, υποχρεώσει τώρα. Ε, εμένα τη, αυτή τη στιγμή θέση μου είναι στην υπεύθυνο των στη, στην ΑΕΚ, στην Ακαδημία τη ΑΕΚ. Ε, οπότε είμαι υπεύθυνο τώρα ε, για το ότι πρέπει να βγάλουμε τερματοφύλακα ε, για να παίξει την πρώτη ομάδα. Ε, φανταστείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πρέπει να, να ελέγχω εισαγωγικά ε, τρεις προπονητές τερματοφυλάκων και τερματοφυλάκες από οχτώ τμήματα. Και το καλοκαίρι είναι ότι πρέπει να γίνει η εκαθάριση. Ποιοι θα ανεβούν, ποιοι θα πάνε, πού θα πάνε. Οπότε υπάρχει φόρτο εργασία τότε, όχι απίστευτο. Ε... αλλά πιστεύω ότι αν με πιάσει η πελάρα, μπορεί να κατέβει. Θα κατέβει. Κοίταξε, θα ευκολύνουμε το έργο σου και θα το πάρουμε από την έκτη αγωνιστική που θα είναι Απρίλιο. Άρα. Έρα, κοντά στο πάσο. Ε, πρώτα, ο βρούμε, ο Θεός, α, μου, πρώτα ο Θεός να τον σηκώσει και εσύ όποτε βρεις χρόνο και έρθεις στην Κύπρο θα είσαι πάντα ευπρόσδεκτος στη Λευκοζία. Είσαι ένα από τα άτομα που είναι σαν να κρατάς το κλειδί της πόλης. Εμείς να το Βάζει, πάρουμε δεξιά. και όπου έρθες και μπορείς να έρθεις. Όπω όπως έλεγε ένας φίλος μου στην στη Κύπρο, εκεί πορτοκαλί ο Γιάννο ο Μαυρικίου να πιει με μπύρα. Κάτι μπύρα, να μπύρα, να θα ευχαριστήσουμε και σου, ένα γνήσιο από την Παθένο που βοήθησε στη σύνδεση. Γιατί και εγώ λίγο μεγάλο, εσύ δύο χρόνια πιο εσύ. Δεν τα έχουμε και πολύ με τεχνολογία. Να ευχαριστήσουμε παιδί που βοήθησε εκεί για να σε έχουμε μαζί Ήταν μεγάλη χαρά, ένα από, του γιου μου και οι δύο να φορέσουν τη φάνη του από ΕΡ κάποια στιγμή. Μαγάρι, Διονύση μου, δηλαδή όχι. Μαγάρι, το, το εύχομαι ολοψύχα. Σε να, να συνεχιστεί και να πάνε εκείνοι να πάνε στου τέσσερι. Σε ποια θέση να αγωνίζονται. Θέλουμε <σομίζονται> <πάνε>, παραπάνω. Τι πολλέ να αγωνίζονται, Διονύση. Είναι <σομίζονται> και <σομίζονται> δύο τερματοφύλακε. Και <σομίζονται> <Παραπάνε>. οι δύο. Ναι, <σομίζονται> ναι. <σομίζ ε, το κάτω από τη μηγιά. Πού να πει. Είχαν επιλογή δηλαδή. Δική τους Α, δική τους εγώ του έλεγα από τη μέση και μπροστά. Εκείνοι θέλαν τέρμα. Τι να κάνω, Έχουν την τρέλα του δερματοφύλακα. Ξέρετε, για να δερματοφύλακα, εσύ είναι μια, yeah. μια τρέλα, yeah. θέλει κάτι. Ε, σημαίνει το cool. έχουν. Και να μα πει και μια κουβέντα κατ' ολυνικό, δεν πρόλαθα. Και... Για, γιατί θεωρεί ότι θα το πάρει ο Πάοκ φέτο, να μας... <laughs> <laughs> Μιλά με Παοκ τώρα γι' αυτό μα πειράζω. <laughs> Κιτρινό μαύρο. Κιτρινό μαύρο. Εντάξει, ναι. δεν κέφαλο, αν το πάρει, δεν περάζει, δεν πειράζει. Αν το πάρει ο γάβρο, <laughs> ο Κασέλα Είναι, ίδιο, είναι, είναι πραγματικά πολύ αμφίρο από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Ε, γίνεται χαμό και πάνω και κάτω. Ε, συναρπαστικό ε, πάρα πολύ και πιστεύω θα παιχτεί πάλι τα πάντα θα παιχτούν μέχρι τελευταία γη. Και φυσικά θα το πάρει η ΑΕΚ. Ο καταδρόμο τη φέτο, είναι κατά την όψη σου στην Ελλάδα, στο <laughs> ελληνικό πρωτάθλημα. Κοίτα, έχει καλού θεματοφύλακε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, σίγουρα είναι πολύ καλό είναι και ο, και ο Στάνκοβιτ. Άσχετα που όλοι κράζουν, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα και γενικά παντού και στην Κύπρο κράζουν όλοι. Είναι και ο Κοτάρσκι είναι πολύ καλό. Ε, και αυτός το ο, Πασχαλάκης πώς... είναι, ο Πασχαλάκης πώς... είναι ε, και σταθερός πώς... Και τώρα περιμένουμε να δούμε και ο Ντραγκό. Εντάξει, ξεκίνησε καλά. Μετά πια στα τρία πέναλτι. Είμαστε... Και εντάξει. Πάντω έχει, 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 έχει τα ματοφυλάκια. Λοιπόν, Διονύση, μια τελευταία ερώτηση από μένα και σε αφήνω. Σε αποδεσμεύω. Πι... σε αποδεσμεύω. Λοιπόν, πιστεύεις ότι ο στρατηγός ο Ιβάν, το πείστε ότι θα φτάσουμε στους 8. Κοίτα, ε, στην αρχή σίγουρα πιστεύω, εντάξει, κακά τα κανένας δεν πίστευε ότι θα, εδώ λέγαμε στην αρχή να κάνουμε καμιά νίκη. Όταν έγινε η κλήρωση που είδαμε ότι ήμασταν με τις, ε, ε, με Orton τις no, ομάδες no, που έχουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα τρία Europa League, ε, λες, Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάμε, λέμε να κάνουμε μια νίκη, επειδή δεν είχαμε κάνει στον πρώτο γύρο. Στο πρώτο τσαμπέλα. Ναι. Μπράβο. Ε, το στόχο τον πρώτο πετύχαμε στην πρώτη αγωνιστική, Βγήκαμε τη Zenit. Ε, μετά, εντάξει. Πα, παίρνει το χ στη Σαχτάρ, έρχεται το χ στην πόρτα. Είναι αυτό που λέμε ανοίγοντα, ε, τρώγοντα. Ε, έρχεται η ώρα. Ε, τρώγαμε, τρόγαμε. τρώγαμε. τρώγαμε. <laughs> ε, <laughs> και και είπαμε, Εσύ δεν έτρωγε. Εσύ Μόλι δεν έτρωγες. Μόνο εσύ δεν έτρωγες. Μόνο δεν Εντάξει, κάποια φάση μετά το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι που είχαμε χάσει κιόλα με τη Λιόν, πραγματικά το πιστεύαμε ότι μπορούμε να περάσουμε. Το πιστεύαμε πολύ. Αγαπημένος σου συμπαίχτες, ποιος ήταν στο Αποέλ. Ναι, ο Κόντις, ο Χρήστος. Ο Χρήστος δεν λέω ποιος είναι Φυσιολογικό, φυσιολογικό. Αν και είσαστε όλοι μια yeah. οικογένεια, εντάξει, με ο Χρήστον και λόγω εθνικότητας και λόγω τα πάντα, τις Αγίες στην Ελλάδα μαζί, εντάξει. Και μετά ο Μαντούκα φαντάζω. Ε, δεν ξέρω. Yeah. Λοιπόν, Διονύση μου, σε υπερευχαριστούμε που μας έδωσε yeah, αυτό, αυτό, για αυτό για το την χρόνο. Πρόσκληση. Πάντα θα είσαι σημαντικός στην καρδιά μας, το γνωρίζεις, ε, είσαι στην οικογένεια του Αβουέλ και πάντα θα ανήκεις σε ένα ζωντανό στρίλος. Σε υπερευχαριστούμε. Και ευχόμαστε όλοι και εσύ τα παιδιά σου μια μέρα να φορήσουν τη φαίλα του θρύλου και γιατί όχι να κάνουν και το βήμα περισσότερο από ό,τι έκανε εσύ. Εγώ να, είστε να καταληκτικά... καλά. Είστε πολύ, παιδιά. Εγώ να σου πω καταληκτικά ότι είμαι σίγουρο, να σου πω τι λέει ο Κυπριακά, ότι είναι να σε πιάει πελάρα και το Μάι είναι να είσαι μαζί μα στον εξώ. μακάρι, μακάρι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Καλή συνέχεια, Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. καλά, Άσε, καλά Ρίγαντα. Να καλά, και... Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να παιδιά. Εντάξει, και το Διονύση που ήταν ένας από τους βασικούς πύλωνες της, της επιτυχίας. βέβαια και κάποια παιχνίδια που έπαιξε το Πάρτο, αλλά εντάξει, τα πλήστα, ο βασικός τέμος που ήταν ο Χιώτης. όλο που βλέπεις τη του Χιώτη,

Όπως λέει και το γνωστό τραγουδάκι, «Κοιος μου το παραλάλησε, το αλήθειο του ακραίου, πως θα δω με τα μάτια μου γιον κόλμες το Περναμπέο». Λοιπόν, εγώ να πω ότι δυστυχώς στο Αποέλειον δεν ήμουν στο κήπεδο. Ήμουν εξωτερικό, ήμουν στην Αγγλία. Ε, ήταν και η χρονιά που είμαστε στον Πάνο και ούλοι οι ομονιάτες και οι κιλόχρωμοι αντιαποελίστες Μιλούσα για τύχη και, και το ένα, και το άλλο και θα αξιάσω. Μπράβο και έπιαμε να δούμε το παιχνίδι και αλήθεια λέγεται και στο Southampton είσαν πάρα πολλούς που άλλες ομάδες. Ε, τους που το γονάδα γονάδα συστήραν τα γίν τους. Λίγαμε αρχή Λοιπόν, ότι μες στο νου μου τώρα Λόπες,

είναι μέλες Αμερική. Που λαλείς, όπως και ευχαριστώ τον Σαββίνο αρφό μας. Σαββα, Σαββα. Σαββα, Το παιδί που έγινε... Ήταν ο που έγινε πάνω στην προηγούμενη φορά. Είναι και ο Σαββίνο που έγινε. Θυμήθηκα το ρε Σαββίνο αρφέ μου. Ένας λόγος να χαμογελούμε εκτός που τα που γιατί ουστηκαν και κάτι περίεργα του. Εμάν τη λέω που βγάλε. Και χάσαμε το πρόθεμα Μπάμπορ. Βάρτορε Σολάρι. Είναι το Βάρτορε Σολάρι. κυρίων, Εγώ για αυτόν που με πικάρει μου σπουδότητα, αλλά πάμε πάρα κάτω. εντός, είδες το το ταξίδι με Προγίνει των Γερόνι μου και εγώ πάνω Αγγλία. Το καλό έτσι ήξερα. Είναι ο Θεός που μας, εγω... ο Θεός, που μας ο Θεός που μας εσμιξε. Ήταν η μεγαλύτερη κινητοποίηση, η μεγαλύτερη εκδρομή του συνδέσμου των Bulltox. Μέχρι και σήμερα ήταν δύο λεωφορεία. Σε γύρω λίμου. Με τα λεωφορεία μου, Μάλιστα. Και καλά που ήσουν σε γιον το γιατί είναι Θεό που μας, δεν μα έσμιξε ξανά λόγω 18 ώρες ταξίδι. Ούτε πώ έκαναμε 18 ώρες ταξίδι, αν το θυμάσαι Στο πιέννε. Στο πιέννε. Στο έλα. Ήταν δράμα

δεν ξέρω, την επόμενη μέρα με φυσικά, που έπια δουλειά, ένιωθα ότι που έβαλα και κόσμι πόντο ρίγο παντού. Ε, εντάξει, ήταν μια από τη... Μετά κοπελούθηκα παιδιά που γέννηση των μωρών μου, ήταν... Ε, εντάξει, να πω και γενέκα μετά ο κάμω, μη και νίκα, sorry, μου <ΣΛΛΟ> ήταν η επόμενη ευτυχισμένη μέρα στη ζωή <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ>

Λοιπόν, επειδή αρχίσαμε, εντάξει, η ιδέα είχαν και ψυχολογία, yeah, σήμερα μας και χαρούμενοι. Ήταν και επέτειος, ευχαίες ο Διονύσης μας. Λοιπόν, να σκούμε με τη με τις ερωτήσεις. Μπράβο, πάμε μπαμ μπαμ, ξεκίνα πυροβόλα στο κράτη. Ο τρελό φλαμίγκο. Έτσι σε γράφει, ρε.

Λοιπόν, μετά από μια ολόκληρη, φάση προαθλήματος και δύο μάσους playoffs play-offs, υπάρχουν που αφισβητούν την ποιότητα των παιχτών μας, κυρίως σαν μονάδες. Εκτός το ότι και ατομικά ο καθένας τους είναι εξαιρετικός, να τους θυμίσουμε ότι τα λεφτά δεν κάνουν την ομάδα, π.χ. Εντάξει, θα πούμε ποιή... την ομάδα Λουα Λουα, <συσχελίδι> <συσχελίδι> Λουα, 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 Λουα Μιχαλάκη, και από, από έλ, Μύρολε Ζευλάκοφ, αν θυμάστε όλοι πολλά καλά τότε που φέραμε Μυροσάβλε Ζευλάκοφ και Κοσόσκι και το τρίτο φαβορί, ούτε καν το δεύτερο. Και να πούμε ότι το εννιά με σαν αν δεν κάνουμε λάθος φίλε διότι με εσύ που είσαι πιο εγκυκλοπαιδικός, σαν με ξέρουν Λοιπόν, φίλε μου σου πω, όπως είναι το έδειξε μας το Μέρσι ο Άρης. Όμως, όταν είσαι μια ομάδα όπως είναι το Αποέλ και κουβαλάς έναν κόσμο τόσο εκδηλωτικό και τόσο δυνατό μες στο γήπεδο, ναι, ακόμα και με τα προβλήματα τα που έχουμε εμείς, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να σπαίσουμε μες <laughs> στο λαιμό. <λεμον. laughs> Γιατί όπως είχαμε και άλλη όλοι που ασχολούν, πόσο, λέω ότι ο κόσμος δεν παίζει μπάλα, όμως ο κόσμος του Αποέλ και μπάλα παίζει και σκοράρει και Λοιπόν, μπήκα μπήκα μέσα μου, ρεβέθηκα, sorry. Απλά ένιωσα ε, λοιπόν, εδώ. Ας λοιπόν, πούμε έτσι τσακ μπαμ. Από έτσι... το φίλο των κυράκων των Ιωάννου, ποια είναι η ιστορία <κυρίζει> πίσω από τον έρωτα του μπήκα τα καπέλα. Και με ποιον καπέλο ταξίδευσε στη λιό που πήγαν πλοία και αεροπλάνα. Λοιπόν, φίλε Κυριάκο. Ο κυριακός, που μπόκημο, ιστορία, λοιπόν. είναι που μου έκανε

θα δυσκολευτούμε να βρούμε αντικαταστάτη, πιστεύετε. Πρώτα απ' όλα δεν γυρίζουμε αντικαταστάτη. Ο Ράσταμαν, όπως ο Ρούμεν, είναι στα χάι του, όταν μας έχει πλάι του, τον κόσμο του λίγο, Ο Ράσταμαν είναι στα χάι του, όταν μας έχει πλάι του. Και, ναι, διλάσκη ο Όσφαιρον. Η απόδοση του φέτος είναι καταλητική για τη θέση βρισκόμαστε.

Λοιπόν, ο Ανδρέα παίζει για σένα, λέω, δεν Και όλα. Έρχονται οι χώχοι που την εξωτερική ή απλά είναι συγκυριακά τα αποτελέσματα του. φιλε συγκυριακά, είναι τα αποτελέσματα του. Ένα ανεβασμένο, εγώ να μιλήσω ίσω. Όχι, αλήθεια, έχετε μπουλάξει τη λίμνη όρθωση. Αλλά ρε φίλε, εντάξει. Οχτώ πόντι είναι οχτώ πόντι. η ομόνια έχει καλό ρόστορ, Εγώ θέλω να μιλήσω έτσι για το Εμπιστεύω ότι ένα μπορείς να να μην είναι ε, πάρα πολύ. Και βουλά Ναι. Είναι ο πόντι δεύτερη. Αλλά να πω κάτι, θα μου προκαλέσει η να καταλήξει η δεύτερη ομονία. Όπως παίζουν τώρα. Ας συνεχίσουν στον τέμπο. Διότι όταν είχαν τον άλλον τον... Τι τον... προηγούμενο... ναι, το... το... Φόμπετ. Τον και και έργυρο, το, το, το Φόμπετ, το Φόμπετ. Τον... <laughs>

από το φίλο τον Μάρκο το Θωμά. Απέναντι σε ποια ομάδα είναι να πια μαθηματικά το πρωτάθλημα. 29 loading. Λοιπόν, ρε φίλε. Σε απένα... Απέναντι σε 13 ρούμαντα αγκάλια. 30 είπαμε. Δεν έχει 29 ρούμαντα. Πάντα είμαι κλεμμένο. Ναι, ναι. ναι. Αν το, το ναι, ναι. Λοιπόν, πόσου βαθμού ο φίλο μα ο Κάρλο ακόμα πιστεύετε ότι χρειάζεται η ομάδα για να πιάσει το πρωτάθλημα. Φίλε, εγώ έκανα κάποιου υπολογισμού με τα δικά μου τα μαθηματικά, εγώ πιστεύω ότι ο μαγικό αριθμό είναι το 77. Είμαστε τώρα 63, ναι. αλλά 14 ποντού. Εγώ πιστεύω ότι άλλο 14 ποντού, γιατί να έχουν παντή. Αν πιάσει 14. Άλλο αρισπον... 4 είναι γιατί ο Βαλήρα ο κλάδι μου ε, ναι, δεν μπορεί να το χάσει. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο μαγικό αριθμό είναι το 77. Αν πάμε στου 77. Πάντως σκεφτείς, είναι τέσσερις νίκες και ο Βαλίες, σήμερα είναι έξι παιχνίδια. Σήμερα είχα έξι παιχνίδια και ούζα, ούζα Είναι δεκατέσσερις που τους διαθέσιμους. Ναι. Επειδή αποκλείεται οι υπόλοιποι να κάνουν μόνο νίκες, ρε, φιλία, να υπάρξουν απόλυες, γιατί τα παιχνίδια. Ναι. Ε, δύσκολα. Προτιμώ νίκες και να σου ναι. να, ναι. ναι. okay. okay. πω λοιπόν, η αλήθεια. Να χάσουμε,

εν να διαφωνήσω μαζί σου στο ότι δημιουργήσαν πολλές φάσεις. <laughs> Η, ο... <laughs> Η, ο... <laughs> Η ομάδα μας ένα απειλήθηκε ενώ με κλασική ευκαιρία, ήταν κάποιο τρία κεφάλια που ευτυχώς ο Μπέλετ ήταν στη σωστή θέση και απέκουσαν τα. Ε... Όπως είπατε πριν, το Αποέλ στηρίζεται <coughs> πολλά στον αμυντικό του μηχανισμό. Ε... Ο προπονητής έχει εμπιστοσύνη στην αμυντική τακτική, και στα πρόσωπα που απαρτίζουν την αμυντική γραμμή του Αποέλ. Για αυτό του έδωσε τον χώρο. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να γίνει μισό λάθο είτε πέναρτι ούτε κάτι, είναι μαζί σου. Όμω, έτσι φορώ ότι κάνω πολλέ φάσει. Εγώ νομίζω να απειληθήκαμε σχεδόν τίποτε για μια ομάδα που βάσαμε η ρόντι μάπα. Ήταν 50-50. Δηλαδή. <συσοφίλια> ναι. ναι. Το παιχνίδι έλεξε με. Διότι. Ε, <συσοφίλια> ε εγώ ρε είχα την αίσθηση ότι η πάθο είναι παραπάνω κατοχή, αλλά που ήταν στατιστικά μετά. Ήταν στο 50-50 η κατοχή. Λοιπόν, ε, ένα λεπτό. Τελικά είναι Αναστάσιος, Αναστάσιος Βασιλείου. έχει ε, ε, μια ερώτηση για τους τρεις ε, Να απαντήσω καλά καθένας τελική Λοιπόν, πρώτη ερώτηση είναι για τον Μπίκα. Λέει, άμα καλέξει τον Μπίκα για στην πιλότητα, θεωρείται cheating. ναι. Να πιάνεις Λοιπόν. 39, 39, 39 να βγαίνει. Απάντη στην δική σου, απαντήσω την τελευταία την δική μου. Πανάρα μου, αλλιώ σχολεία σε μου, σε παρακαλώ, τη fair play φάση που έβαλε τον καλά. Τη fair play φάση που έβαλε τον καλά. Ναι, τούτο είναι το Είπαμε, η ήταν στα χάη του ο Ράσταμαν, που μας είχε μπλάει του Ζαμέ Είπαμε πριν, η αριστερά, ένα το ήταν η επιτά. Ως ένας καλαπαντών, εμπήγε μέσα στην με περιοχή, εκτίβησε με το δόρι του και ήταν. Ράσταμαν, αν έρθει εξώ στην οπασότα ζήτησα μου, μήνυμου ένα σαράντα λεπτό, μήνυμου. Δεν τον Πέλα να μάθει του φέτος. Λοιπόν, πάλι και στη δική μου, έσω μου, θορώσε μια τσεκάθεσε ομπρός μου, δηλαδή.

το λοιπόν, ε, η αλήθεια βεθικά, να ξέρουμε ε, και πας στην Κερκίδα, βάλω σταυρό μου, συμπεριφέρομαι λίγο περίεργα, θωρώ και το μαζί που είχαμε ε, και τα 96-97 λεπτά. Βεθικά, είμαστε αγχωμένοι διότι τούν το προάθλημα πρέπει να το και να το Και εγώ έναν κόλ έχασα φέτος. Έκαμε το παθυράκι του άνθρωπου, ήταν μεγάλο το, μήνυμα. έγραψε πιλότα πάνω σχόλιο τον καλά πουτ με λούς ο δόξας γύρε δόξα ή ο μη γέννητο το λάθος είναι τα χαπάρκα. Αρέσκεις μου, μου. Είσαι που τους αγαπημένους μου να γυρεύκω τα σου. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Νικολής μου είναι συγγενής, Λοιπόν, θεωρώ ότι... Ο Χατζή είναι Ναι, Πουλάλης, θεωρώ ότι ήταν από τα καλύτερα. Λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια με τον τουόπι Σαρφό, το οποίο να σημειωθεί ότι ο τελευταίος Σαρφό σταμάτησε να παρακράτει την μπάλα και όχι μόνο, είναι ο παγιός καλός Σαρφό, αλλά είναι ακόμη για πριν, συμφωνούμε μαζί σου, αφού ήταν αρκετά ανεβασμένο. Εγώ πιστεύω επίσημοσε και θα είναι ακόμα καλύτερο στη συνέχεια γιατί έχουμε όλον τον ρόστερ αναγκή. Προχωρούμε. Στελάρα, σχολιάστε την προσφορά του Ματέο Σούση στη φετινή χρονιά. Νομίζω είναι συγκλονιστικό. Είπαμε το, κοίταξε για μένα, Στελάρα μου, ε, αν πρέπει να, να περιοριστώ σε τρει παίχτε του Αβουέλ ε, που ξεχωρίσαν τη φετινή χρονιά, ο Σούση είναι μέσα στου τρει. Σε με δυσκολεύει. Ο άλλος ο Κωνσταντίνος, είναι Λοιπόν, να πω την τελευταία ερώτηση. Και δεν έφτιαξε, όλο που δεν έφτιαξε. Σε πελά. Το είναι η τελευταία, ρε. Πατριο, μια... Γιατί είδα, είπαμε τα τον τώρα να δάμε. Α, ναι, έτσι είναι η τελευταία, ρε. Α, οκ. Okay. Ναι, άτσι, πέτσι, 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 λοιπόν, πέτσι. Μόνο λοιπόν, μια κουβέντα για τις για το γήπεδος, μια

Σημείων τη Κύπρου. Δηλαδή, κάνουν τώρα το γενικό highway που το τρόδος κοτσινοτριμηθειάν. Έρχεται κάποιο highway που το δάλει κοτσινοτριμηθειάν. Έχει ήδη highway που ο Λευκός ήταν κοτσινοτριμηθειάν, που άλλο θέλουμε. Εν παντού προσβάσιμον, μια χαρά είναι η γεγονό γάμη και μπράβο στον Πρόεδρο. να πούμε, μπράβο, να πούμε ότι εκείνος ο Χάρης Φωτίου, ο κύριος Χάρης Φωτί και έκαμε δηλώσεις προχτές στη εκπομπή και είπαν ότι η ΟΚΑ έρχεται εκεί πρώτα τελώς του μήνα να παίζουν υπογραφές Α, παίζουν υπογραφές ο φίλος μου στο κράζει πιο λίγο πιο μπασμένος ενημερώσε μας που πριν κάτι εταιρείες που δηλωτήκα, ξέρω εγώ, δεν τα λέμε τα κόνε μας Λοιπόν, παιδιά Ξέρεις ποιος με ενημερώσε, ναι Ποιος Μπάτσαλο μου είναι επί τον όπλο μισή μου. Ο Μπάτσαλο ζε στην Αμερική, ρε κουμπαρεκάνει πόνο το έρευνε και έτσι έγινε να μπει μες το μητρό του εφόρου εταιριών να γυρίσει όταν πήγαινε. Άκου έγινε ο Πάτσαλος μου. Βλέπουμε βήμα βήμα να πιένουν μπροστά. Μένε τένια. Πρώτα πιένουν το πράθλημα και το γήπεδο να γίνει. Άμα εν

Εκαταλάβαινε το πόσο φίλε μου. Μόνον παραλυπόμενο. Ναι φίλε ότι να ακούει, αφού έτσι είναι το τα περαμέντο φίλε. Φίλε εγώ νομίζω ότι αρέσκεται. Κάλε το όλος και πριν που ήταν, δεν τα πρόκειται Φίλε εδώ θέλει πρέπει να γράψεις όλα καλά μια ρε κομμάρα, Το Μιλά ρε όπως το, δεν μπορώ να σου πω.

παραγγείλτε τα τσερκάσας, τα τούτα σας, να είναι έτοιμα. Πρώτα ο Θεός και ο λάθος σαν που και να γίνει, σαν να μου. Ακόμα είναι γίνηκε. Τελευταία δυο λόγια και φύγαμε. Περίμενε, Σοκράτη, κλείς, μήκα κλείς εσύ. Το δίκας πάντα πρέα κλείω. Πρέα, πρέα, πρέα. κλείω μήκα, πέζει μόνο στο τίπαμε. Το λοιπόν, αδέρφια, εσείς οι 50 που να πάτε. Άλλο το, και τούτο. Έτσι το. γίνεται ρωτήσιο ρε κουμπέρα να πεις να πας άλλη 50, δυστυχώς βλέπουμε ή 50 τον το πράγμα το δούμε. Στην ώρα να ακούσετε παραπάνω από εκείνους της αντιπάλου που να πας στο γήπεδο, που τους πέντε να δεχτούν και μόνοι τους. Λαλείς. Δεν το ξέρεις. Ε... Συνέβηκε σε πρόσφατο αγώνα. Ρε. Ε, φίλε, έχουμε εμπίσει στην ομάδα, έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή μας, έχουμε εμπιστοσύνη στο πλάνο των φετινών της η διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια έκαναν και Φέτος δείχνει ότι έμαθε που τα λάθη κάποια πράγματα και τούτον μόνο που γίνεται από γήπεδο αξίζει τους πάρα πολύ λαρρυσπέχτη. Και πάμε ενωμένοι για το σηκώσουμε. Στο επεισόδιο ρωτήκαμε μόνο εσύ ξέρεις. Μόνος μου ο Θα